μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην πορεία των εκπαιδευτικών και δημοσίων στην Ξάνθη το πρωί της Τετάρτης, διαμαρτυρόμενη για την αποδόμηση της δημόσιας παιδείας αλλά και τις δυσμενείς εξελίξεις με τη διαθεσιμότητα. Τα μπλοκ που κυριάρχησαν ήταν αυτά της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας, των δημοτικών υπαλλήλων και της ΑΔΕΔΗ, ενώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς βρέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέ Χουσέιν. Ο πρόεδρος των δημοτικών υπαλλήλων, Δημήτρης Γαλανόπουλος, από την πλευρά του, τόνισε ότι παρόλο που η συμμετοχή είναι μεγάλη, δεν τους ικανοποιεί, θέλοντας να αφυπνίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή τον κόσμο να βγει στους δρόμους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπου θα ξεκινήσουμε σε λίγο την πορεία μας στο κέντρο της πόλης. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Ο στόχος είναι ένας. Θα πρέπει να σταματήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτή την αντιλαϊκή, αυτή την βάρβαρη πολιτική της πιο βάρβαρης και της πιο επικίνδυνης κυβέρνησης που είχε ποτέ μετά τη μεταπολίτευση η κοινωνία μας. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε είναι ότι δεν έχει ξεσηκωθεί ακόμα η κοινωνία. Δεν επιτρέπεται στη Βουλγαρία με μία μικρή αύξηση της ΔΕΗ να πέφτει η κυβέρνηση και να έχουμε υποστεί τα πάνδυνα, να χάνουμε τις δουλειές μας. Σε λίγο θα χάσουμε και την πρώτη κατοικία, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν στο 90% των υπαλλήλων δάνεια είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από το παρακαταθήκον και δανείων. Και δυστυχώς η κοινωνία δεν έχει αντιδράσει. Θα έπρεπε σήμερα, πέραν των δημοσίων υπαλλήλων, να είναι ο ιδιωτικός τομέας, να είναι οι συνταξιούχοι, να είναι οι αγρότες, οι οποίοι θα περάσουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Δυστυχώς βλέπουμε να είναι μία μερίδα υπαλλήλων και όχι όλοι. Το τονίζω αυτό, αν και περίμενα προσωπικά περισσότερο κόσμο, δεν είναι τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Βεβαίως είναι ικανοποιητική, αλλά δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Καλούμε και την τελευταία στιγμή την κοινωνία, όλη την κοινωνία, όχι μόνο της πόλης, αλλά της χώρας να αντιδράσει πριν είναι αργά. Αυτά που θα έρθουν από εδώ και στο εξής είναι σταγόνα στον ωκεανό από αυτά τα οποία έχουμε ζήσει ως τώρα. Η απεργία των δασκάλων έφτασε σε ποσοστό 75%, ενώ αυτή της ΕΛΜΕ Ξάνθης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την Τρίτη, κοντά στο 65%. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πρωτοφανείς καταστάσεις στη δυσκολότερη χρονιά μετά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Και όλα αυτά είναι εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών. Εμείς λέμε όχι στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, στην υποχρηματοδότηση της παιδείας, στην απουσία της ειδικής αγωγής, στην αποσάθρωση του δημοσίου σχολείου. Και με αυτή την κατάσταση νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων, της ανεργίας και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Παιδείας ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις τάξεις τους, αυτό δεν ισχύει, διαψεύδεται συνεχώς και προσπαθούν να βρουν διάφορες αλχημίες προκειμένου να βρουν τον απαραίτητο αριθμό, προκειμένου να έχουν το προσωπικό εκπαιδευτικό στα σχολεία. Ήδη χθες πέρασε με τροπολογία η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, οπότε αυτό φαίνεται ότι θα υπάρχουν πλεονάζουν εκπαιδευτικοί. Τα δημόσια σχολεία διαλύονται και εδώ θέλουμε συμπαραστάτες στους γονείς και απευθυνόμαστε σε αυτούς, όχι μόνο γιατί είναι οι γονείς των μαθητών, αλλά είναι και αυτοί εργαζόμενοι, βιώνουν και αυτή τη φτώχεια και την ανεργία. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τα ίδια άγχη, με τα ίδια τα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν αγώνα συνολικό για την ανατροπή αυτή τη αντιλαϊκή και μεθοδευμένη αντιεκπαιδευτική πολιτική. Στην πορεία συμμετείχαν επίσης ο Σύλλογος Φοιτητών της Πολυτεχνικής καθώς και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, στα συνθήματα των οποίων κυριάρχησαν τα αντιφασιστικά μηνύματα με δεδομένη τη δολοφονία του 34χρονου αντιφασίστα που είχε προηγηθεί. Η πορεία πέρασε μπροστά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής κάτω από αυξημένη αστυνομική δύναμη, ενώ μικροεντάσεις δημιουργήθηκαν στην περιοχή της συμβολής των οδών Στρατού και Δημοκρίτου όταν αντιεξουσιαστές πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών της ομάδας Δίας που ήταν σταθμευμένοι. Με την παρέμβαση των υπόλοιπων διαδηλωτών, τα επεισόδια σταμάτησαν πριν πάρουν οποιαδήποτε έκταση.